Γεωγραφίας και Πολιτικής Θεωρίας, ο κύριος Γιάννης Μάζης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, παρακολουθώ κι εγώ με πολύ ενδιαφέρον και με χιούμορ πάντα. Ναι. Βέβαια, μερικά πράγματα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δούμε με χιούμορ, καθηγητά μου. Δηλαδή, ακούω τον Ερντογάν πια, δηλαδή έχει ξεφύγει. Ακούω τον Τσαβούσογλου να μας κατηγορεί ότι εμείς παραβιάζουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, ότι κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Δεν καταλαβαίνω. Καταρχάς, μια παράκληση. Είμαι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας και όχι πολιτικής θεωρίας. Σωστά το διορθώνω. Σωστά το διορθώνω. Μην κάνουμε και αντιποίηση τίτλου. Λοιπόν, πλησιάζουν οι εκλογές. Αυτό είναι γεγονός. Ο κύριος Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα. Θα προσπαθήσει καταρχάς να απονομιμοποιήσει την αντιπολίτευση, πράγμα το οποίο προσφυώς παρατηρήσατε. Ναι. Θα προσπαθήσει να δείξει την εντός εισαγωγικών προδοτική στάση της τουρκικής αντιπολιτεύσεως έναντι της δικής του πατριωτικής στάσης. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο 23, έναν αιώνα δηλαδή από τη Λοζάνη, και εδώ θα παίξει... Ένας αιώνας ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και ο Ερντογάν θα παίξει όλα του τα χαρτιά για να δείξει ότι είναι εκείνος ο οποίος αντικατέστησε τον Κεμάλ Ατατούρκ στα πεπρωμένα του τουρκικού έθνους. Οπότε είναι ένα δεύτερο σημείο. Η χρονιά είναι πολύ φορτισμένη σημειολογικά για τον Ερντογάν και θα κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Τρίτον, είναι βέβαιο ότι θέλει να εμφανίσει την Ελλάδα να του επιτίθεται και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ό,τι μπορεί μέσα στα πλαίσια βέβαια αυτού που θεωρεί ο ίδιος εφικτό. Γιατί τονίζω και πάλι, εάν ο κύριος Ερντογάν θεωρούσε ότι μπορεί να καταφέρει ένα αποφασιστικό πλήγμα στην Ελλάδα, μέχρι τώρα θα το είχε κάνει. Τέταρτον, τα κάνει όλα αυτά γιατί θέλει και να αντιστρέψει το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί εις βάρος του στη διεθνή κοινότητα. Μην ξεχνάμε κάτι το οποίο πέρασε απαρατήρητο από εδώ και δεν το συζητήσαμε. Ο κύριος Ερντογάν θέλησε να πάει στη Γερμανία και να μιλήσει στην τουρκική διασπορά εκεί. Οι Γερμανοί δεν το επέτρεψαν. Και αναβλήθη το ταξίδι. Το ταξίδι δεν έγινε. Ακριβώς. Αυτό που περιγράφεται. Έτσι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό να το λέμε. Ίσως μερικά κανάλια να χρειάζεται να το λένε περισσότερο αυτό. Για να καταλάβουμε ότι ο κύριος Ερντογάν κάθε μέρα που περνάει βυθίζεται όλο και περισσότερο στην αμετροέπεια των λόγων του και μερικών από τις πράξεις του. Οπότε εκείνο το οποίο είπα και στην προηγούμενη συνάντησή μας, κύριε Φιλιππακόπουλε, είναι ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο ποσοστό το οποίο θα λάβει ο κύριος Ερντογάν στην προεδρική εκλογή. Είπα ότι εάν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό, δηλαδή της τάξης του 30%, 35% και κάτω, ναι, θα πρέπει εμείς να είμαστε που είμαστε ούτως ή άλλως έτι περαιτέρω προετοιμασμένοι, γιατί μετά από 2 Κυριακές θα υπάρξει ο δεύτερος γύρος και εκεί ο κύριος Ερντογάν θα πρέπει πάση θυσία να εκλεγεί πρόεδρος. Ξέρει πολύ καλά ότι η σύνθεση του κοινοβουλίου δεν τον πολύ απασχολεί, διότι το τουρκικό σύνταγμα του έχει δώσει τόσες εξουσίες ως πρόεδρο, ούτως ώστε ελάχιστα τον απασχολεί το θέμα της συνθέσεως της Βουλής. Ναι. Ξέρει όμως επίσης ότι εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος, από εκεί και πέρα τα πράγματα για αυτόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολα έως οδυνηρά. Γι' αυτό στο ενδιάμεσο εκείνο χρονικό διάστημα των 15 ημερών
πρέπει να έχουμε την ύψιστη ετοιμότητα Μάλιστα. σε όλες τις ελληνικές ενόπλες. Είναι πολύ κρίσιμο αυτό το διάστημα, που το καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά. Ακριβώς. Και τώρα, μιας και το λέτε αυτό, άκουσα μάλλον δηλώσεις από την αντιπολίτευση το τελευταίο διήμερο, όπου μεταξύ άλλων, προς επίρρωση είναι αυτή που είπατε, δεσμεύτηκαν να βγάλουν στο σφυρί, αν δεν εκλεγεί ο Ερντογάν βέβαια, το παλάτι και τα αεροπλάνα του Ερντογάν. Αυτό είναι το λιγότερο που θα πω. Όχι, λέω, ως το κλίμα, μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει. Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Ως κλίμα το λέω. Καταλάβατε. Επιπλέον πρέπει, ναι, βεβαίως. Επιπλέον πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για σενάρια τα οποία θα φέρουν, παραδείγματος χάρη, τον κύριο Ερντογάν να μην έχει εκλεγεί ως πρόεδρος και να μην θέλει να παραδώσει. Ναι. Να το σκεφτούμε και αυτό το σενάριο. Επικαλούμενος γιατί... κάποια διάταξη του συντάγματος που θα βρει και θα επινοήσει. Όχι, όχι, όχι. Καταρχάς, επικαλούμενος κάποιες, μπορεί να σκηνοθετήσει κιόλας. Ναι, ναι. Κάποια περιστατικά ή κάποια στάση της αντιπολιτεύσεως προδοτική ή κάποια δίθεν νοθεία ή... Έτσι, έχει στην ατζέντα του, έχει πολλά τέτοια ο κύριος Ερντογάν. Τα ξέρουμε. Βέβαια, νοθεία από τις εκλογές του Ερντογάν έχει κάνει. Η κυβέρνηση Ερντογάν έχει κάνει. Τι νοθεία. Πώς θα γίνει νοθεία από την αντιπολίτευση. Είστε απαράδεκτος. Είστε απαράδεκτος και συκοφαντικός εναντί του κυρίου Ερντογάν. Δεν ξέρετε πόσες δυνάμεις σατανικές κυροφυλακτούν για να τον ρίξουν. Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ να προσέχετε τι λέτε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, θα υπάρξει εσωτερική αναταραχή σε επίπεδο πολύ ισχυρό. Και εκεί είναι επίσης πολύ επικίνδυνη η περίοδος για να μην έχουμε εκτόνωση αυτής της κρίσεως και νέα προσπάθεια συσπυρώσεως του τουρκικού έθνους με ηφηγένεια την Ελλάδα όπως θα ήθελε ο κύριος Ερντογάν. Άρα μπαίνουμε σε μια περίοδο η οποία θα είναι άκρως επικίνδυνη και θα πρέπει η δική μας επιτήρηση και ετοιμότητα να είναι στον ύψιστο βαθμό. Τώρα, μετά τον Μενέντες, ακούω και άλλους γερουσιαστές Αμερικανούς που βάζουν βέτο, μπλοκάρουν την πώληση των F-16 στην Τουρκία εάν δεν μπουν στο ΝΑΤΟ Σουηδία, Φιλανδία. Βεβαίως. Και βεβαίως οι δηλώσεις αυτές είναι πολύ ισχυρές αυτή τη φορά. Λένε την Τουρκία άπιστη σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αυτό, ξέρετε, από χίλιοι γερουσιαστών δεν έχει ξαναυπάρξει. Ο κύριος Ερντογάν, λοιπόν, πρέπει κάτι να κάνει για να αλλάξει αυτό το κλίμα. Οι δυτικοί σύμμαχοι αρχίζουν σιγά-σιγά να κατανοούν για δικούς τους λόγους και για τα δικά τους συμφέροντα πάντα ότι η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται νατοϊκά ορθολογικά. Αυτό, λοιπόν, θα το αρχίζουν πλέον να το ομολογούν. Και ξέρετε, υπάρχει και μία ένταση μεγάλη στην περιοχή του Καυκάσου, κάτι το οποίο εμείς το έχουμε κάνει ελαφρώς γαργάρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Αζερβαϊτζάν έχει ουσιαστικά κυκλώσει το Ναγκόρνο Καραμπάχ σε όλες του τις διόδους. Δεν του επιτρέπει να εφοδιαστεί με τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Και πλήττεται ανηλαιώς από τα αζερικά στρατεύματα, με αποτέλεσμα να γίνεται, να συντελείται εκεί αυτή τη στιγμή μια γενοκτονία εις βάρος των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Ρωσία από την άλλη μεριά σφυρίζει κλέφτικα, θα μου επιτρέψετε να πω. Το έχει ξανακάνει. Και παρά το έχει ξανακάνει η Ρωσία. Ναι, ναι. Με μία διαφορά όμως, ότι αυτή τη φορά το Αζερβαϊτζάν επιτίθεται και στο έδαφος της Αρμενίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ως νομική λεπτομέρεια, διότι η Αρμενία με τη Ρωσία βρίσκονται στο ίδιο σύμφωνο φιλίας και συμμαχίας και ασφάλειας. Αυτή τη φορά βλέπουμε τον κύριο Πούτιν να μην θέλει να ενοχλήσει ούτε τους Αζέρους ούτε τους Τούρκους, ασκώντας αυτά που οφείλει να ασκεί, τα καθήκοντά του ως επικεφαλής του Συμβόλου Ασφαλείας του Καυκάσου.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι απλά για την ιστορία, εμπλέκουν και την Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο, στο σύμπλοκο της αστάθειας. Και αυτά τα βλέπουν οι Αμερικανοί. Και επειδή ακριβώς τα βλέπουν οι Αμερικανοί, απαιτούν άλλη συμπεριφορά πλέον από την Τουρκία. Γιατί Κάυκασος, Ουκρανία, Αιγαίο και Κύπρος είναι ένα τετράπλευρο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως εντόνων συμμαχικών συμφερόντων και δεν μπορούν οι Αμερικανοί πλέον να ανταποκριθούν με μια αμφίσιμη συμπεριφορά της Τουρκίας. Μάλιστα. Γι' αυτό γίνονται πλέον πολύ πιο αποτελεσματικοί, θα έλεγα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε όλοι. Να είστε καλά, γιατί εσείς. Ξέρετε, έχουμε, αυτό το θέμα δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε και τις εκλογές μπροστά και τις δικές μας και τις τουρκικές. Θα δούμε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάζη. Πάμε.